Εκεί θα συναντήσουμε στην κοινότητα Μουρνιών Χανίων τον πρόεδρο, τον κύριο Μιχάλη Σχοινά. Ναι. Ο οποίος, όπως μου είπε και από το τηλέφωνο, ναι, γίνεται χαμός στην παραλία χαμός που βρίσκεται από κόσμο. Πρόεδρε, πώς είστε, καλησπέρα. Γεια σας, σας καλησπερίζω και τους ακροατές σας. Τώρα βέβαια να κάνω μια διευκρίνηση. Είπατε κοινότητα Μουρνιών, βέβαια ο χώρος που είμαστε εμείς τώρα, η παραλία, δεν είναι μέρος της κοινότητάς μου, αλλά βρίσκομαι εγώ εδώ. Πρόεδρε, δεν πειράζει, Κρήτη είναι, αυτό έχει σημασία. Ασφάλειος, θα διευκρινίζω. Λοιπόν, ωραία, για πείτε μας λίγο στην περιοχή σας, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, η κίνηση πώς εξελίσσεται. Γενικά, φέτο η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι διαβάζω από τους ειδικούς που ασχολούνται με το αντικείμενο, είναι στα δεδομένα πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε, μέσα από το ρεπορτάζ, κύριε Μιχάλη, τι προκύπτει? Ότι οι Σκανδιναβοί ενισχύουν τη Δυτική Κρήτη, γενικά την περιφερειακή ενότητα Χανίων. Σκανδιναβοί, δηλαδή, Νορβηγοί, Δανείοι, Σουηδοί. Οι Σκανδιναβοί και οι Γερμανοί, θα έλεγα, και Γάλλοι και τα λοιπά, πάντα ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αντίθεση με τους Ρώσους, ας πούμε, που δεν είχαμε πολλούς εδώ στην περιοχή μας. Έχετε ξεκινήσει και εκδηλώσεις το καλοκαίρι, έχετε προγραμματίσει κάτι? Ναι, εμείς κάθε χρόνο κάνουμε τον προγραμματισμό μας με τη βοήθεια της περιφέρειας και του Δήμου και σε συνεργασία με άλλους φορείς της περιοχής μας. Κάνουμε, δηλαδή, πέρυσι ήταν η επέτειος για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21 και κάναμε κάποιες δράσεις και άλλες εκδηλώσεις ψυχαγωγικές. Παράλληλα, φέτο, που είναι τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, επειδή η περιοχή δική μου κατοικήθηκε κυρίως από Μικρασιάτες, ήταν πολλά μετόχια τουρκικά και στην ανταλλαγή των πληθυσμών, κατοικήθηκε από Μικρασιάτες κατοίκους, ένα ζώος παραπάνω, κάναμε δύο δραστηριότητες εκεί. Βλέπουμε και σχετικές φωτογραφίες, κύριε Σχοινά, από το πλήθος κόσμου το οποίο βρέθηκε έτσι στον εορτασμό. Και μικρά παιδιά και μεγάλοι. Είναι πολύ σημαντική η δική σας έτσι συμβολή σε αυτές τις περιπτώσεις, σαν κοινότητα. Η πρώτη εκδήλωση έγινε στο Μετόχι Παστακάκη, που όπως και η ονομασία το δείχνει, Παστακάκη, ήταν μια περιοχή που διατηρεί το όνομα που είχε τότε ο Μπέιτς που έμεινε εκεί. Η άλλη θα γίνει στις Μουρνιές στις 8 του Αυγούστου. Κύριε Μιχάλη, το μήνυμα που στέλνει η περιοχή σας τώρα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, ποιο είναι? Η περιοχή των Χανίων ευρύτερα ή η δική μου? Η δική μου, να ξέρετε ότι οι Μουρνιές είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να αναδειχθεί όσο γίνεται περισσότερο και η περιοχή και ό,τι σώζεται μνημείο από τον μεγάλο αυτόν άνθρωπο, πολιτικό που ανάπτυξε στην Ελλάδα μας. Μάλιστα. Μήνυμα λοιπόν εξωστρέφειας αλλά και αναβάθμισης και εξέλιξης της περιοχής. Και βέβαια η καλύτερη διαφήμιση έρχεται από τους επισκέπτες που καθημερινά σειραίουν κατά εκατοντάδες στην περιοχή και περνούν όμορφα. Εμείς παράλληλα προσπαθούμε να σώσουμε κάποια μνημεία που υπάρχουν στον τόπο μας και να τα αναδείξουμε. Μνημεία παλαιότερων εποχών, τα οποία τώρα είτε ανήκουν είτε στην εταιρεία κίνητρων του Δημοσίου, είτε σε ιδιώτες, ακόμα μετόχια και παιδιά, που αξίζει να σωθούν και είναι δυστυχώς εγκατελειμμένα. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, καλή τουριστική σεζόν να έχετε, να παραμείνετε το ίδιο δραστήριο εσείς και τα μέλη του Συλλόγου. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και από τις Μουρνιές Χανίων.